Παίζει, αν θέλετε, βγαίνει. Ποια είναι αυτή η λογική? Η άλλη είναι η μοναδικά ισχυρή. Εμείς δεν έχουμε καμία δυνατότητα και χάρη αυτής της μη δυνατότητας έχουμε οριζόντιες περικοπές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν σε κατάσταση πλήρους απόγνωσης. Ναι, εγώ δεν σας μιλάω μόνο για σήμερα, θα μιλήσουμε και για το σήμερα. Η χώρα χάνει την αξιοπρέπειά της και την κυριαρχία της. Αυτό έγινε τα 5 τελευταία χρόνια και ελπίζω με τη βοήθεια όλων των συναδέλφων στην Εξεταστική Επιτροπή θα βάλουμε και πιο βαθιά το μαχαίρι. Ο κύριος Μητρόπουλος λέει τώρα... ότι με τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου έχουμε συνέχεια... Κάντε μου μια χάρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έτσι το θεωρώ, μην αναφέρετε, όχι μην φέρετε, εσείς αλίμον ό,τι θέλετε θα κάνετε, αλλά να σχολιάσω δηλώσεις άλλων στελεχών ή κοινοβουλευτικών. Δεν είναι όμως από άλλο λέω κόμμα, εγώ, είναι το δικό σας. Μα λέω να σχολιάσω τις αποφάσεις του κομματός μου, τις αποφάσεις της κυβέρνησης, τι λέει ο Πρωθυπουργός και τι λέω εγώ, πολύ ευχαρίστως. Δεν έχω καμία... Αλλά γίνεται μια κουβέντα, Αλλά σας είπα ότι μας είπε κάτι άλλο. Έχει να κάνει γνωρίζοντας πάρα πολλά πράγματα. Την ανθρωπογεωγραφία της κοινοβουλευτικής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέτρα δεν περνάνε. Να σας πω κάτι. Έτσι, εγώ τι θέση είχα στο ΣΥΡΙΖΑ πριν γύρω βουλευτής? Γραμματέας. Υπάρχει που να ξέρει καλύτερα την ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ από τον γραμματέα που ήταν 6 χρόνια? Όχι, βέβαια. Και γνωρίζοντας πολύ καλά και εσάς. Σας λέω λοιπόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δημοκρατία και στο εσωτερικό του, μάλιστα δημοσιότητα σε σχέση με αυτά που λένε. Το έχουμε κατοχυρώσει αυτό. Μας βοηθάει να παίρνουμε τις καλύτερες αποφάσεις. Ό,τι αποφάσει πλειοψηφία, δηλαδή θα αποφασίσετε. Μας βοηθάει να παίρνουμε τις καλύτερες αποφάσεις για να έρθω και στο επόμενο. Έχει και μπορούμε έχει και προχωράμε. Λέω λοιπόν. Όχι τη βίτσα, το βίτσα. Καλό είναι. Άμα έπιανε και την τετιμολογία τη λέξη, ξέρει ότι βίτσα σημαίνει ευλίγιστο ω βέργα. Ευλίγιστο. Αυτό περιμένει και ο ελληνικό λαό στην ευλιγησία σα, κύριε Βίτσα. Την περιμένουμε. Όχι, δεν περιμένουμε. Μην βρεθεί με τη βέργα. Περιμένει την ευλίγησία. Γιατί έχουμε καταντήσει τη Βουλή τα τελευταία 15-20 χρόνια. Το καναβάτσο 70% υπέρ τη συμφωνία, κύριε Παπαδάκη. Εγώ σας λέω. Από κολοτούμπα σε κολοτούμπα. Υπέρ της συμφωνίας. Εγώ σας λέω το εξής. Τι βλέπουμε ότι έχει γίνει αυτούς τους 4 μήνες? Έχουν πάρθει μέτρα ανακούφισης, οι 100 δόσεις, η ανθρωπιστική κρίση. Περιμένουμε και τα δεδομένα που δεν έχουν. Έχουν, μισό λεπτάκι. Έχουν πάρθει μέτρα δημοκρατίας. Τα σημαντικά δεν έχουν πάρθει. Να τελειώσω αυτό. Έχουμε σε μια διαδικασία. Έχουμε πάει σε μια διαδικασία. Πληρώνονται κανονικά οι συντάξεις, δεν είναι επικουρικές. Μην τους τα πάρουμε μαζί. Άσε τώρα το μην, το ένα, το άλλο. Ξέρετε τι μου θυμίζει μερικές φορές. Πρέπει αυτός να κάνω διαφημίσουμε. Με φόβο. Μία κουβέντα. Για να μην σας κόψω τον αέρα και φανεί ότι κόβουμε τώρα. Ρε, τα κάνετε αυτά. Ρε, είναι η κυβέρνηση τώρα πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαφημίσει η γρήπη. Μαύρο.